Γεια σας και χαρά σας. Είμαστε εδώ, Δευτέρα σήμερα, 22 Φεβρουαρίου, στην κουζίνα του Θέμου. Εγώ κάνω ατμόλυτρο πάνω από μία κατσαρόλα με νερό που αχνίζει. Έχουμε και ένα τηγάνιο που θα φτιάξουμε φιλέτο κοτόπουλο και επέτρεψέ μου να αφιερώσω τη συνταγή στη φίλη μου την Κατερίνα Σιμαντηράκη από τα Χανιά, όπου χθες σε κουβεντιάζαμε και δεν ήξερε να κάνει φιλέτο κοτόπουλο. Οπότε Κατερινάκη, χωρίς να είναι κανονισμένο, να η ευκαιρία. Ελπίζω μην πάρει. Τα φιλιά μου στην Κατερίνα και εγώ αφιερώνω τη συνταγή μου. Κάτσε να δεις. Βέβαια, δεν θα κάνει το απλό φιλέτο κοτόπουλο, θα κάνει. Ένα φιλέτο κοτόπουλο με κάρι. Και όχι απλά κάρι, με τη σάλτσα. Τι άλλο θα έχει. Λοιπόν, τελικά μας για σήμερα. Πρώτα απ' όλα θα ξεκινήσουμε με το φιλέτο κοτόπουλο. Μπορούμε να πάρουμε και μπούτι. Είναι πολύ καλή επιλογή. Πολύ καλή στο μπούτι. Εσύ πήρε φιλέτο όμω. Πήρα στήθο. Στήθο. Ναι. Το φιλέτο μπορεί να είναι και από μπούτι. Κυρία μου, ό,τι προτιμάει το φιλέτο. Έχω πάει σε ταβέρνα. Τα πες πολύ καλά. Το φιλέτο είναι κάτι πια πολύ, πολύ ανοιχτό. Δηλαδή, πια καθαρίζουμε ένα κρέας, δεν έχει τίποτα πάνω και το ονομάζουμε φιλέτο. Εντάξει. Εντάξει. Λοιπόν, okay. Κυρία μου, ό,τι προτιμάει ο άντρας σου. Προτιμάει μπούτι-μπούτι. Θέλει στήθος-στήθος. Πολύ ωραία. Εμείς βάλαμε στήθος κοτόπουλο. Και συνεχίζουμε. Χυμό πορτοκάλι, νερό, άμα χρειαστεί θα το δούμε. Σάλτσα ντομάτα. Μαγειρεμένη. Μαγειρεμένη, έχει λιγότερα υγρά. Μα μην τα σηκώνεις, δεν φαίνονται. Να. Okay. Ωραία, τέλεια. Φρέσκο κρεμμύδι, σκόρδο κελίδες, μακαρόνια, ζυμαρικά μάλλον, πήραμε λιγκουίνι εμείς σήμερα. Τριμμένο τυρί, ένα βασιλικό, δεν είναι η εποχή του, οπότε βάλαμε πέστο. Βούτυρο για το δέσιμο της σάλτσας και για τα ζυμαρικά μετά το βράσιμο για να δώσουμε έντονη γεύση βουτύρου στο φαγητό. Και το κάρι. Σαν κουρκουμάς είναι. Ναι, το κουρκουμάς έχει μέσα κάρι. Αλήθεια. Ναι, ναι, ναι. Το λοιπόν, κάρι δίνει το χρώμα στον κουρκουμά ή από μόνο του είναι έτσι. Το κάρι. Αλήθεια. Μπράβο. Λοιπόν, και συνεχίζουμε. Αλάτι, πιπέρι, κλασικά. Τα είπαμε όλα. Τα είπες όλα. Το πέστο του βασιλικού τελειώνει μάλλον. Τι εννοείς. Το έχουμε βάλει σε όλες μας συνταγές. Όχι, μου αρέσει ο βασιλικός. Εντάξει. Εντάξει, έχεις πρόβλημα και με αυτό. Όχι, είναι πολύ ωραία. Τέλεια. Λοιπόν, μπορείς να βάλεις το συνταγολόγιο να μου το στέλνεις και άμα συμφωνούμε εγώ και ο Ζερβός, ρε παιδί μου, αυτά που θα μας δίνεις, να τα μαγειρεύουμε κιόλα. Δεν έχουμε κάποιο πρόβλημα. Λοιπόν, Ειρήνη, μην έλα εσύ από εδώ. Κάτσε εσύ από εκεί. Πρώτα απ' όλα ξεκινάμε μετά να βράσουμε τα ζυμαρικά. Okay, λοιπόν, εγώ. Έλα. Έλα εσύ από εδώ. Πήγαινε εσύ από εκεί. Κοιτάξτε το κόλπο μου. Σιγά-σιγά. Ξέρω. Δείτε, μα δεν φαίνεται έτσι το κόλπο μου. Δεν φαίνομαι, δεν φαίνομαι, δηλαδή. Wow. Έλα, μα πες ότι σε εντυπωσίασα. Πάρα πολύ ωραίο. Κοίτα πόσο ομοιόμορφα πέφτουνε. Ήταν πάρα πολύ εντυπωσιακό. Ωραία, βάλε και το αλάτι που είναι από εκεί, Αγγελική. Όλο αυτό το αλάτι. Όλο. Πολύ δεν είναι. Βάλ το, αφού λέει ο σεφ όλο, όλο. Ωραία, ανακατεύουμε. Τέλεια. Όσο η Αγγελική κάνει το δύσκολο, δύσκολη δουλειά της σημερινής συνταγής να βράσει τα ζυμαρικά και να τα ανακατέψει, εγώ θα κάνω την εύκολη, θα κάνω όλα τα υπόλοιπα. Λοιπόν. Άμα ήταν αντίθετα, θα κάνεις εσύ την εκπομπή και θα ήμουν εγώ ο σεφ. Άντε. Λοιπόν, ξεκινάμε με αλάτι και πιπέρι. Αλλά το πιπερώνεις στο φιλέτο σου. Mm-hmm. Εν τω μεταξύ, το αντικολλητικό τηγάνι το έχεις βάλει στη φωτιά να ζεσταίνεται. Το θέλουμε καυτό. Να ζεσταίνεται και να καίει. Πολύ ωραία. Συνεχίζουμε με τον κουρκουμά. Με το κάρι. Το κάρι. Με το κάρι. Με μπέρδευσες. Με μπέρδευσες. Μπορείς να φύγεις. Αχ, να φύγω να πάω να κάνω ένα διάλειμμα. Τέλεια. Και γυρνάμε και από την άλλη πλευρά. Βάζουμε πάντα γαντάκι γιατί είναι κοτόπουλο. Μπράβο, Αγγελική, πώς έχεις μάθει. Και δεν πλένουμε το κοτόπουλο. Καλά, εγώ το πλένω. Ωραία. Ξέρω για ποιο λόγο. Γιατί πετάγονται στο νεροχύτη κτλ. Και είναι σαλμονέλα, κίνδυνο. Και εκτός αυτού, παιδιά, το νεράκι δεν καθαρίζει το κοτόπουλο. Είναι σαν να πλένεις τα χέρια σου μόνο με νερό. Δεν κάνει τίποτα. Μα νιώθω λίγο περίεργα να το βάλω να το ψήσω έτσι. Νομίζω, Θέμο, όλες οι νοικοκυρές. Εννοείται και δεν πρόκειται να αλλάξω γνώμη και δεν θέλω να κάνουμε κάτι άλλο. Εγώ απλώς λέω τη γνώμη μου δυνατά στην τηλεόραση. Να ρωτήσω κάτι τώρα. Ορίστε. Σε αυτό το σημείο. Κανένα κρέας δεν πλένουμε. Όχι. Τα μικρόβια με το ψήσιμο και τη δυνατή φωτιά. Ναι. Αυτό, που λένε, αυτό που λέγαμε στη μαγειριά όταν ξέναμε στις σχολές, άμα θες το καψαλίζει με το καμινέτο, μου θέλει να κάψει κάποιες τρίχες και οτιδήποτε άλλο. Τέλος πάντων. Δεν πάω καμινέτο να καψαλίζω το κρέας που δεν πλένουμε. Λίγο ελαιόλαδο, ίσα-ίσα. Και ξεκινάμε. Παναγία. Το κοτόπουλο. Φεύγω εγώ από εδώ. Καλά λες, Νανάη. Δυναμώνουμε τη φωτιά και άμα δούμε ότι ο ήχος ο οποίος ακούγεται από το τηγάνι ότι τσιγαρίζεται πολύ πολύ δυνατά, δηλαδή ψήνεται με μεγάλη δύναμη, θα τη χαμηλώσουμε τη φωτιά να μην μας καίει το κοτόπουλο. Έτσι κάνουμε κρούστα.
Ναι, κάνουμε κρούστα μόνο και όχι ότι θα γίνει πιο ζουμερό. Είναι πιο ωραίο στο μάτι. Α. Εντάξει. Και ίσως και στο στόμα να είναι πιο τραγανό. Αν έχει μια ωραία κρούστα απ' έξω να είναι πιο τραγανό και ίσως να είναι πιο νόστιμο. Ωραία. Αγγελική, τα ζυμαρικά. Θα ανακατεύουμε μια-δύο φορές να μας σιγουρευτούμε ότι δεν έχουν κολλήσει. Τα ανακάτεψε πριν, δεν με είδε όμως. Τέλεια. Δεν έχουν κολλήσει, τα έχει ανακατέψει. Τέλεια, τέλεια, τέλεια. Πώς φάνηκε το ανακάτεμα? Πολύ. Τα πήγες καλά. Είναι καλή η ανακατόστρα. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, λοιπόν, θέλω να πεις στη φίλη μου την Κατερίνα Σημαντηράκη. Σημαντηράκη, ναι. Αυτό που ασπρίζει για να καταλάβει πώς ψήνεται το φιλέτο του κοτόπουλου. Ωραία, θέλω να το πεις εσύ. Που μου το έχεις μάθει εσύ, γιατί εγώ δεν το ήξερα. Mm-hmm. Λοιπόν, Κατερινιό, τώρα θα σου κάνει η Δανάη, βλέπεις, σου κάνει ένα ωραίο πλάνο. Βλέπεις εδώ ότι κάπως ασπρίζει. Από το πλάι το κοτόπουλο, όσο ψήνεται, ανεβαίνει το άσπρο προς τα πάνω. Να, αυτό φαίνεται. Φαίνεται. Σε λίγο θα φαίνεται πιο πολύ. Ανάτε, εδώ φαίνεται. Εν τω μεταξύ το κάρι, Θέμο, είναι ένα πολύ δυνατό και στη γεύση και στο άρωμα μπαχαρικό. Αν το βάλεις, όσα άλλα μπαχαρικά και αν βάλεις, τα επισκιάζει. Έχει πολύ δυνατή γεύση, επισκιάζει όλα τα μπαχαρικά, έχει έντονο άρωμα και δεν αρέσει πολύ κόσμο. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Και εγώ το αγαπώ. Και εμένα μου αρέσει, αλλά θεώρησα ότι δεν έπρεπε να το κάνω. Έπρεπε να βάλω και άλλες δυνατές γεύσεις μέσα, για να μην κάνω να ακούγεται μόνο το κάρι. Να ρωτήσω θεώρησα κάτι. Mm-hmm. Κάρι υπάρχει και πικάντικο ή γλυκύς, λέω. Όχι. Το κάρι γενικά έχει πικάντικη γεύση, ελαφριά πικάντικη γεύση. Σε ποια κουζίνα είναι πολύ το κάρι? Νομίζω ινδική κουζίνα. Ασιατικές γενικώς εκεί. Και οι Κινέζοι χρησιμοποιούν κάρι. Και σε πολλές κινέζικες συνταγές. Λοιπόν, ήδη έκανε μία κρούστα από τη μία, άσπρισε και το έκανε μία τούμπα. Αυτό που κάνουμε τώρα εμείς είναι απλώς θέλουμε να ψηθεί εξωτερικά. Εντάξει. Αργότερα θα βγάλουμε το κοτόπουλο, θα συνεχίσουμε τη σάλτσα στο τηγάνι και θα το μαγειρέψουμε για 5 λεπτά γιατί μας. Αν δεν βάζαμε σάλτσα, απλά το αφήναμε λίγο έτσι για να κάνεις ένα κλασικό. Θέλει, αν δεν βάζαμε σάλτσα ή χαμηλώναμε πολύ 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 χαμηλά τη φωτιά ή θα χρειαζόταν με ένα μαχαίρι να ανοίξουμε το κοτόπουλο στη μέση, να το κάνουμε πολύ πιο λεπτό για να γίνει πιο γρήγορα. Ωραία. Εντάξει. Ναι. Το κοτόπουλο πρέπει να το μαγειρεύετε σωστά και αρκετά, γιατί είναι κοτόπουλο και δεν πρέπει να τρώγεται καθόλου ομό. Τέλεια, τέλεια γελική. Το βγάζω από τη φωτιά και αυτό που θα κάνω τώρα, θα βάλουμε το κρεμμύδι. Και το σκόρδο. Το σκόρδο, θα γιώσουμε αυτό. Τέλεια. Θα βάλω το βασιλικό. Το πέσει το βασιλικό. Το πέσει το κουκυλάδι μέσα. Θα χαμηλώσω πολύ τη φωτιά γιατί είναι πολύ δυνατά. Βουκλή, δεν θες να βάλεις μια στάξη λαδάκι? Βάλω λίγο βούτυρο. Δεν βάλω λάδι. Έτσι κι αλλιώς η σάλτσα που θέλεις να κάνεις είναι βουτυράτια. Mm-hmm. Θα βάλουμε λίγο αλλά βούτυρο. Αλλά χαμηλώνουμε τη φωτιά για να μην καεί το. Βάζουμε λίγο βούτυρο στην αρχή το οποίο θέλουμε να μυρίσει και το υπόλοιπο θα βάλουμε στο τέλος για να δέσει σάλτσα. Ωραία. Ωραία σάλτσα μου ακούγεται αυτή. Με τι άλλο πάει? Με τι άλλο πάει? Πόλεμο. Τι είπες, Αγγελική? Με τι άλλο πάει? Δηλαδή θα μπορούσε να μπει σε ένα άλλο κρέας. Θα ταιριάζει πάρα πολύ με ένα λευκό κρέας. Γενικά με λευκό κρέας. Με κουνελάκι δηλαδή. Όντως με κουνελάκι θα είναι πολύ νόστιμο. Στη συνέχεια, σβήνουμε με χυμό πορτοκάλι. Πολύ ωραία. Θέμω, τα ζυμαρικά σου θα θέλεις αλντέντε. Πάντα. Νομίζω λιγάκι ακόμα λίγο, θέλουν. Ακόμα λίγο, στέλνω, ναι. Δυναμώνουμε τη φωτιά, να εξατμιστεί γρήγορα, λίγο. Συνεχίζουμε με την ντομάτα. Πορτοκάλι και ντομάτα. Δες τι ώρα που είναι. Δεν φαντάζεσαι πόσο νόστιμο είναι. Λοιπόν, και τώρα όσο βράζει η σάλτσα, θα βάλουμε το κοτόπουλο μέσα. Πολύ ωραία. Λίγο, λίγο παραπάνω κάρι. Για τη σάλτσα, όχι πάνω στο κοτόπουλο. Στο κοτόπουλο έχουμε βάλει ήδη. Πολύ ωραία. Χαμηλώνουμε τη φωτιά. Και βάζουμε ένα καπάκι. Και σιγά μαγειρεύουμε για 5 λεπτάκια. Μετά από 5 λεπτάκια σηκώνουμε το καπάκι στέλιο. Και άμα δούμε ότι η σάλτσα μας έχει πολλά υγρά, μαγειρεύουμε 2-3 λεπτά χωρίς το καπάκι για να συμπυκνωθεί ο ζωμός της σάλτσας και να είναι πιο παχύρευτος και να μπορούμε να το φάμε πιο εύκολα. Στην Αγγελική γιατί δεν το λες και το λες εμένα? Γιατί η Αγγελική τα ξέρει και εγώ είμαι άσχετος. Έχει κάτι στη γωνία σαν... Φοράει φόρεμα σούπερ ρομαντικό και ωραίο. Και φιτσιλάει το φαγητό. Όπως λέει η Μαρία Εκμετσίου, γλουτσουρτσουράει το κοτόπουλο. Ξέρω κάτι, άμα κάνεις γυμναστική
Δηλαδή ήταν εδώ ο Κουρούμπς, ο τούμπανο φίλος μας. Τι θα φόραγες? Θα τώρα που είναι μαγειρική δεν άλλαξες. Δεν βάζεις μια ποδιά, αντιθείς δηλαδή κατάλληλα για τη μαγειρική. Στην ξεπέτα δηλαδή εμείς. Το ίδιο είναι. Αφού γυμναστική κάνω εγώ, ενώ μαγειρική κάνεις εσύ. Εδώ δεν φοράς ποδιά, εσύ θα βάλει η Αγγελική που είναι και παρουσιάστρια. Εγώ δεν κρινιάζω μην ρωθώ. Γιατί κρινιάξα εγώ. Κακός, έπρεπε να φορέσεις ένα φόρεμα. Θα αποχωρήσω από τη μαγειρική. Τι κάνεις, βάζεις, αλλάζεις τα τηγάνια. Για θέμα χρόνου. Έχουμε μαγειρέψει το φαγητό μας, είναι έτοιμο. Και αυτό που θα κάνουμε λοιπόν, τώρα... εγώ νομίζω ότι το ζυμαρικό θέλει... απόσταση. Να το στραγγίξουμε, είναι έτοιμο. Θες να το δοκιμάσεις. Θα ήταν πολύ ωραίο να κάνετε μια εκπομπή δυο σας. Αυτό γι' αυτό γελούσα πριν, σας έβλεπα στην κάμερα. Γιατί, εσύ δεν θες να είσαι μαζί μας? Όχι, είχαμε κάνει και εκπομπή μαζί σου. Γιατί εδώ τώρα δεν πώς κάνεις? Φαντάζεσαι να κάναμε 2,5 ώρες εκπομπή, ξύλο το παίζαμε. Είναι πολύ πολύ τραγανό. Μ' αρέσει όμως έτσι. Ωραία, άρα θα το αφήσουμε ένα λεπτό ακόμα. Αποφάσισα. Αποφάσισα. Μέχρι να το βγάλουμε, μέχρι να κρυώσει, μέχρι να στήσουμε, θα έχει μαλακώσει κι άλλο. Να το βγάλω δηλαδή. Ναι. Το κρίμα στο λαιμό σου, στο λέω. Θα φάει κι άλλος κόσμος, δεν θα φας μόνο εσύ. Πάμε. Έχουμε ωραία. Χρόνο, αφού έχουμε λίγο χρόνο. Όχι, μέχρι να το κρυώσουμε, θα βάλουμε και το βούτυρο μέσα. Λοιπόν, πάμε τώρα όσο αφήνουμε το ζερβό να σουρώνει τα ζυμαρικά, να κάνει αυτό στην υπόλοιπη δύσκολη δουλειά, προσέχει μετά από τα νερά. Βλέπουμε το τηγάνι αρχίζει και ξαναβράζει. Κλείνουμε τη φωτιά τελείως. Ναι, αλλά τώρα είναι δεμένη. Ενώ δεν είναι νερούλη η σάλτσα. Όχι, γιατί το έχω μαγειρέψει ακριβώς, είπαμε πώς. Βάζουμε το βούτυρο μέσα. Τέλεια. Έχουμε κλείσει τη φωτιά και ανακατεύουμε το τηγάνι. Να πάλι μέσα το βούτυρο. Πολύ ωραία. Πάντως, αν δεν χαμηλώσουμε τη φωτιά, θα καεί το βούτυρο, έτσι. Δεν θα καεί το βούτυρο, δεν θέλουμε να καεί. Όχι, εδώ πέρα τώρα το βούτυρο πια δεν μπορεί να γίνει μαζί. Γίνει σε τηγάνι. Ναι. Απλώς θέλουμε αυτή τη διαδικασία για να δει σάλτσα. Δηλαδή το κρύο το βούτυρο, σε εσύ σάλτσα, αποθέρουμε τη φωτιά και απλώς ανακατεύουμε. Πάντως, ήθελα να πω ότι νομίζω ότι... και πέρα από το κοτόπουλο είναι μια πολύ ωραία σάλτσα διαφορετική να την κάνουμε για το ζυμαρικό μας. Είναι, είναι. Θα τρίζει και με ένα χοιρινό. Εγώ το λέω. Με μπιφτέκια. Με μπιφτέκια. Γιατί όχι. Μπιφτέκια, σάλτσα, πατάτες τις γανιτές. Με μπιφτέκια. Πρέπει να τα κόψω τώρα όλα αυτά. Να τα κόψω, Αγγελική, εντάξει. Όχι πως χρειάζεται, αλλά καλό θα κάνει να κόψεις. Λοιπόν, και συνεχίζουμε. Σε λίγο δεν θα χωράμε. Λοιπόν, θέλω τα ζυμαρικά εδώ μέσα. Ωραία. Τέλεια. Δεν τα ξεπλύναμε, κυρία Ισβού. Εννοείται, πώς δεν τα ξεπλύναμε. Εντάξει. Λοιπόν, θέλω να κάνω μία ερώτηση. Και το βούτυρο μέσα. Αγγελική, συγγνώμη, συνήθως βάζω ελαιόλαδο στα ζυμαρικά, επειδή είναι πιο υγιεινό, το βούτυρο είναι πιο νόστιμο, αλλά επειδή σήμερα κάνω μία βούτυρα τη σάλτσα, θέλω να δώσω έξτρα γεύση βούτυρου στα μακαρόνια. Οπότε και ανακατεύω. Βάλα... να λιώσει. Σιγά-σιγά. Γιατί να μην το κάνουμε το κουτάλι. Μου απάντησε στην ερώτηση. Ήθελα να σε ρωτήσω πόσο λιπαρίουσια βάζουμε στα μακαρόνια, γιατί δεν ξέρω, το τελευταίο καιρό μου κολλάνε. Αλλά βάζω πολύ λίγη σε σχέση με αυτό που έβαλες εσύ. Θέλει παραπάνω. Για να μην κολλάνε. Παιδιά, τι ωραία όπως λιώνει το βουτυράκι που μυρίζει. Όντως είναι πολύ ωραία. Έλα, Στέλιο. Έλα, δώσ' μου λίγο ένα λεπτό, κάτσε να δω το χρόνο. Έχεις χρόνο, μην βιάζεσαι. Το καλό πράγμα αργεί να γίνει. Λοιπόν, αφαιρούμε το κοτόπουλο από τη φωτιά. Υπάρχουν πολλά τι να συνδυάσουμε τα μακαρόνια. Μπορούμε να τα βάλουμε σκέτα. Θα βάλουμε και εμείς σάλτσα. Για να κατέψουμε, θα γίνει πολύ πιο νόστιμα. Λοιπόν, είναι έτοιμο. Έλειωσε σχεδόν το κουτουράκι. Θα το βγάλουμε. Όχι, εντάξει. Θέμω, έλα. Τέλεια. Δεν επεμβαίνω. Λοιπόν, έχεις δύο πιάτα. Τι σκοπεύεις να κάνεις? Τίποτα, είναι το ντεκόρ. Α, θα βάλεις μέσα στη σάλτσα το μακαρόνι, να πάει παντού, ε. Ακριβώς. Με τόσο πλούσια σάλτσα θα πήγαιναν και οι πένες πολύ. Γενικά θα πήγαινε οποιοδήποτε κοφτό ζυμαρικό. Και χοντρό μακαρόνι, να μπει σαλτσούλα μέσα. Ριγκατόν. Φτάνει. Μα φτάνει, θα πάρουν τώρα όλη τη σάλτσα αυτά και τα υπόλοιπα θα είναι. Α, έχουμε και το άλλο. Έχουμε και, άλλη, και άλλο τηγάνι, ναι, Αγγελική, το οποίο ψήνεται. Το διόρθωσα κατευθείαν. Και θα το... Πνεύμα αντιλογίας. Πνεύμα αντιλογίας. Ανακατεύουμε να πάει σαλτσούλα παντού. Για να σαλιρώσω τώρα, κάνε στην άκρη όμως. Ωραία. Ωραία. Εδώ το θέλω, συγγνώμη.
Άλλη μία. Ωραία. Τυράκι τριμμένο μπόλικο. Και μπαμ. Μας έπεσε. Έτοιμο. Δοκιμάστε το. Είναι πάρα πολύ εύκολο. Θα δοκιμάσουμε κι εμείς. Αγγελική, έλα στην παρέα μας. Έλα καλό μου. Έλα, συγγνώμη για ότι είπα. Συμπαθώ πάρα πολύ. Αυτό τα λέω επίλυτη στον αέρα. Έλα. Έλα να στέσουμε. Να. Έχουμε άλλο πυρούνι. Σιγά. Να σου πω μου. Κάτι, θα φάω στο διάλειμμα γιατί θα γίνω χάλια. Κοίτα, στο έχω στρίψει, είναι έτοιμο, κοίτα. Έλα, να. Και βάλε λίγα, όχι σαν εμένα το... Έλα. Κοίτα πώς σε βοηθάω, είδες. Σε ευχαριστώ. Είναι πολύ δύσκολο να φας. Νομίζω λένε ότι μια, κυρί... μια... μια κυρία δεν τρώει ποτέ μακαρόνια, λέει στον πρώτο, θα το δείξει στον αέρα. Αυτό το έλεγε η πρώην παρουσιάστρια στην Ατάκα. Αυτό για να μου πεις ότι δεν είμαι κυρία. Κάτι ήξερε. Καμία σχέση. Αποχωρώ από τη μαγειρική. Είσαι μια δυσπινής. Στο καλό. Πώς σου φαίνεται, ακούγε το κάρι. Ναι. Καλά, εσύ σου... Κάτσε να το πω. Mm-hmm. Έχει μία δροσιά από το χυμό πορτοκαλιού. Mm-hmm. Το κάρι είναι η τελευταία επίγευση που αφήνει και είναι τόσο βουτυρά, τι ωραία κρέμα. Είναι μια σάλτσα που νομίζω θα την κάνω και με άλλα φαγητά. Νομίζω είναι νόστιμο. Θέμο, είναι φοβερό. Και θέλω να κόψουμε και λίγο κοτόπουλο. Αγγελική, εσύ που είσαι πάρα πολύ καλή, έχεις πολύ καλή γεύση, θες να δοκιμάσεις λίγο κοτόπουλο, να μας πει να σου αρέσει. Όχι. Σε παρακαλώ. Συγγνώμη στον αέρα γιατί έχουμε φτάσει. Παναγία μου, εμφύλιος πόλεμος. Βλέπετε, βλέπετε τη μισή πλάτη της Αγγελικής και η μεγάλη πλάτη. Είναι αναγνωρίσιμη αυτή η πλάτη. Ζητάω συγγνώμη δημοσίως. Αγγελική, σύστησέ μας την πλάτη. Μανώλης, Λιανδράκης. Το αγόρι μας, 2 μέτρα. Δεν συμμετέχω στη μαγειρική. Είναι πεντανόστιμο, Δεν τρέπεσαι μόνο σου να μαγειρεύει και να λε. Είναι πεντανόστιμο. Αφού θέλω να φέρω την καλή μου παρουσιάστρια και μου το πει τώρα δύσκολη. Μου κάνει μουτράκια. Λοιπόν, επειδή ανάμεσά σα. Ευχαριστώ. Είναι όντω ζουμερό. Είναι ζουμερό. Μάλλον να δοκιμάσει. Δεν θέλω. Σε παρακαλώ. Σου κάνει πείσματα. Ζήτα συγγνώμη. Και λοιπόν. Μετά μου είπε ότι δεν είμαι κυρία. Είπα είσαι δεσποινή, δεν τα άκουσε. Μα είπα ότι είσαι μια δεσποινή. Λοιπόν, δεν είσαι κυρία. Επειδή. Θα έρθω γιατί είμαι επαγγελματία. Γερανέ πήγαινε από εκεί, αφού έχει ξεσπάσει ανάμεσα σε εμφύλιο, κόψε μου λίγο κοτόπουλο. Θέλω να ταΐσω την πλάτη να μα πει. Πλάτη που πα. Κάτσε να δοκιμάσει και αγγελική. Αρέσει αγγελική. Έλα. Θα πω την αλήθεια. Να πει την αλήθεια. Κλωτσιούνται από κάτω, καταλάβατε. Είναι όντω πολύ ωραία. Πε βρε, δεν είναι ωραία συνταγή. Ωραία είναι. Ωραία. Χαλάσαμε τα πλάνα, το έχουμε κάνει σήμερα εδώ. Χάλια το κάνουμε, είναι αλλά αξίζει να το φάσει αυτό το κοτόπουλο. Ναι, είναι όντω πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο. Θέμο, μπράβο. Για αυτό το πήγε και εκεί είμαστε τσακωμένοι. Φανταστείτε ότι είναι όντω νόστιμο. Λοιπόν, αυτό που ακολουθεί είναι time out για διαφημίσει, να ηρεμήσουν τα πνεύματα. Ας φάω. Να φάμε και επιστρέφουμε σε λίγο.